Μετά τις γκρίνιες, τις λάσπες, τις σκόνες και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών υπογειοποίησης της ΔΕΗ στο κεντρικό δρόμο στο Κοκκίνι Χάνι, τα έργα πλέον παγώνουν στο υπόλοιπο τμήμα του έργου λόγω της έναρξης της τουριστικής σεζόν. Δυστυχώς όμως, εκείνο που υπήρχε ως κακή συνεννόηση, εκτιμώ, μεταξύ περιφέρειας και ΔΕΗ ήταν η υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ. Εσχάτως, τους τελευταίους μήνες, ενημερωθήκαμε ότι η ΔΕΗ θα υπογειοποιούσε τη μέση τάση. Είναι κάτι καλό και χρειάζεται για τον τόπο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τη μη ύπαρξη συχνών διακοπών ρεύματος στην περιοχή και ήταν ένα έργο το οποίο ήταν δέο να γίνει. Όμως δυστυχώς, επειδή ξεκινάει η τουριστική περίοδος, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το έργο. Για κακή συνεννόηση της περιφέρειας Κρήτης με τη ΔΕΗ έκανε λόγο ο Γιάννης Έγκος. Βεβαίως έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Όμως ως δημοτική αρχή δεν μπορούμε να αφήσουμε να στρώνεται δρόμος μέχρι τα τέλη Μαΐου και τον Ιούνιο, διότι πάρα πολύ απλά ο τουρισμός έχει ξεκινήσει, είναι μια πάρα πολύ κακή εικόνα και δεν μπορούν να γίνονται έργα και παρουσία επισκεπτών αυτή τη στιγμή. Έχουμε την ετοιμότητα από τον Ιανουάριο να εκτελέσουμε αυτό το έργο. Δεν μπορούμε όμως να το εκτελέσουμε και μετά να καταστραφεί από άλλες προγραμματισμένες εργασίες. Εμείς μπορούμε να δηλώσουμε μόνο την ετοιμότητα της δικής μας υπηρεσίας να ακολουθήσει την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΙΑΧ και των δικτύων της ΔΕΗ. Εμείς, ακόμα και τώρα, αν μας δινόταν η εντολή να ολοκληρώσουμε το επόμενο 1,5 χιλιόμετρο, έχουμε την δυνατότητα, την ετοιμότητα, την προεργασία και την διάθεση να το κάνουμε. Ήδη έχει λάκκους. Δεν υπάρχει κάποιος να το επιθεωρήσει και να το δει ότι αυτή η δουλειά που έχουν κάνει δεν είναι σωστή. Θα πρέπει να φροντίσουν λοιπόν και να φτιάξουν τους δρόμους και να αφήσουν τα αστεία. Δεν είναι καθόλου για σωστή εικόνα. Δεν είναι. Θα έρθουν οι ανθρώποι, είναι σπασμένα τα πάντα, οι ανθρώποι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Το ξέρετε ότι το μισό έργο θα γίνει από τον Οκτώβριο και μετά? Ναι, το ξέρω. Τουλάχιστον να μαζέψουν αυτά που φτιάχνουν όμως. Μην τα παρατάνε. Σπασμένα πεζοδρόμια, μην τα παρατάνε έτσι. Μπάζα μπροστά στα ξενοδοχεία, εδώ στάση, δείτε πώς είναι. Αφού χάθηκε πολύτιμος χρόνος και υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία δημοτών και οδηγών στην ευρύτερη περιοχή, έπεσε η πρώτη στρώση ασφαλτικού στο πρώτο 1,5 χιλιόμετρο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ. Ναι, εντάξει, σκάβει ο ένας, κλείνει ο άλλος, ξανασκάβουνε. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Ο δρόμος είναι χάλια. Πρόκειται για το οδικό τμήμα που θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο με την τελική στρώση ασφαλτικού να πέφτει άμεσα. Όμως οι σχετικές εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου σε μήκος 1,5 χιλιόμετρου παγώνουν λόγω τουρισμού και θα ξεκινήσουν και πάλι από Οκτώβριο.